τρία κομμάτια. Για δύσκολο. Για απ' όλα, επειδή έχει σοκολάτα, δεν πρέπει να έχει κανένα σοκολατάκια, βλέπω. Άσε, άσε. Θα το κολοφοβόμαι. Σαν ένα μικρό ferry boat θα είναι το στόμα του. Και ένα κουμανταδόρο θα τα βάλει. Γράφει και G49 η μπλούζα, είναι μαχητικό. Τι μισό και φεύγει. Θα καταλάβει. Λε και ήταν αυτό. Ρε Γιώργο, διαγωνισμό κάνουμε, δεν κάνουμε προξενιά. Έφαγε λίγο και τάψε. Ω, εντάξει. Φοντάρι. Πήρε το ύφο το σοβαρό. Όχι, μην το βλέπετε έτσι, θα το σαρωτικό σου. Εμένα μου άρεσε πολύ. Ωραία. Πού δεν είσαι τόσο τι, μόνο εγώ έφαγα δύο. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι. Και τι κάνει και πάρουμε την αλήθεια. Είπαμε. Και να βοηθούμε την τρίτη διακοντζόμενη για σήμερα. Τη Μαρία Καραγιώργου. Ναι, Μαρία. Είναι παντρεμένη και έχει ένα παιδάκι 3 χρονών. Να στη ζήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φτιάχνει πιο πολύ γλυκά ή κλασικά φαγητά. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πιο πολύ κλασικά φαγητά. Κλασικά. Πες μας λοιπόν, από, να κάνω μια κέρια ερώτηση. Ναι. Επειδή βλέπω ότι είναι εντυπωσιακή. Εντυπωσιακή η, όχι, η εμφάνιση. Από ποιο ζαχαροπλαστείο μας το έφερες, καταλέβατε. Και αν στην πόρτα έκανε κλίνι. Πες το, έλα, Μαρία, πες. Όχι, μόνο μου την έχω φτιάξει. Άσε ρε που το έχεις φτιάξει. Όχι, εγώ την πιστεύω. Αλήθεια, ναι. Εγώ πιστεύω ότι τη φορά και το χρώμα μου. Μη με κάνεις τώρα να πάρω βόλτα ρε τα ζαχαροπλαστεία της και σε ποια περιοχή μένει. Ναι, θα κάνει Αχαρνές. Αχαρνές. Μη με να πάω στο Μενίδη, να βρω όλα τα ζαχαροπλαστεία, να δω ποιος κάνει αυτό το γλυκό. Να κάνει είναι πολύ τέλειο εμφανισιακά. Μόνη μου το έκανα. Πώς λέγεται. Καρδόπιτα με σοκολάτα. Όχι, το ζαχαροπλαστείο. Δεν ψάρασα. Λέγεται καρδόπιτα με σοκολάτα 15 ευρώ το κιλό. Μα είναι δυνατόν να πει και να αγοράσει. Δεν το πιστεύω. Έλα, όχι, σίγουρα το πιστεύω. Γιατί το λέει. Το λέω γιατί είναι τέλειο. Έλα, μόνο το πειρά, αφού ξέρετε τι πειραχτήρι είναι ο Λιάγκας. Συγγνώμη, άμα το δοκιμάσεις που βλέπεις το τέλειο, ότι επειδή είναι μια μουσική. Δείτε και τη γεύση πρώτα. Ναι, το θέμα είναι η γεύση. Λοιπόν, πες μας Μαρία, δείξεις φτιάξει. Επειδή είδες το σκεύος που τους δημιουργείται. Όχι, από πάνω ρε Φέη, δεν είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι λίγο πολύ. Δεν έχει κάνει σοκολάτα, είναι γυναίκα. Πες μας λοιπόν τι έχεις κάνει. Σοκολάτα με καρύδι. Καρυδόπιτα είναι. Καρυδόπιτα. Ναι. Με σοκολάτα εμείς δεν είπαμε. Σοκολάτα κύριε Φέη, οτιδήποτε να έχει σοκολάτα. Ελεύθερο θα είναι. Δηλαδή μια σοκολάτα σε κάτι. Επειδή θα μου έρχονταν πιο πολύ το προφιτερόλ, πιο πολύ. Μα κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σαν διαγωνισμό πριν δύο Παρασκευές, οπότε. Ναι, εντάξει, σωστό. Μας βλέπετε. Άρα μας βλέπετε. Πόσο καλές είστε. Λοιπόν, για πες μας, Μαρία, τι έχεις φτιάξει εκεί. Καρυδόπιτα με σοκολάτα και άρωμα πορτοκαλιού. Ωραία, πώς το έχεις κάνει. Τα υλικά είναι 1,5 ποτήρι του νερού τριμμένο καρύδι, 1,5 ποτήρι του νερού φρυγανιά τριμμένη, 1 ποτήρι του νερού ζάχαρη, φρυγανιά. 5 αυγά, baking powder, λίγο κονιάκ, ξύσμα από πορτοκάλι, αυτά. Και μετά για το γλάσο από πάνω έχουμε 350 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 300 γραμμάρια κουβερτούρα και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Ναι. Έβαλα. Α, έβαλες και μέλι μέσα. Ναι, ναι. Ωραία. Και στο σιρόπι τα κλασικά, νερό, ζάχαρη και ένα... Και είναι μια συνταγή, Μαρία, που την κάνεις συχνά. Την κάνω στο σπίτι, ναι. Mm. Ναι, έρθω. Μέρι, πήγαινε πρόσεξε πώς θα το κόψεις τώρα, γιατί είναι σαν να... Μην πω τώρα. Κοπιτσής. Σαν τι. Κοίταξε να δεις, δεν τρέπεσαι λίγο που θα κόψεις αυτό το τέλειο γλυκό από πάνω. Ντρέπομαι. Πρόσεξε, Μέρι, πρόσεξε. Ντροπίζω. Πάμε. Πάμε. Εδώ έτσι λίγο. Να είναι τέλειο το κόψιμο. Ωραία. Γιώργο, τι άκος είναι αυτό, Παναγία μου. Είναι κρίμα να το φάμε τα τσαλακωμένο. Α, πρώτα απ' όλα κόβεται κομμάτι. Είναι καταπληκτικό, δες εδώ. Εντάξει, ό,τι έμεινε ήταν τέλειο. Του Χριστού. Αξιόλογη προσπάθεια. Αξιόλογη. Έχεις βάλει και φλουρί μέσα, Μαρία. Και όποιος κερδίσει, τι παίρνει. Η Νερούλα κάνει και τα μαλλιά της για να πάει, να μην λερώνει. Τι κάνει, Νερούλα. Τι κάνει. Κάνει τα μαλλιά της έτσι για να βγάλει το πλάνο, να μην λερώνει. Δημήτρη, όλο τώρα. Όλο το τρώω, εντάξει, αλλά Γιώργο λίγο σαν το μωρό. Έλα, Δημήτρη. Είναι άδικο για τις άλλες κυρίες. Ρε, κρίμα είναι. Αφήστε τον τόσο μέρες ο κανένας δεν τρώει και λέει θέλει ψωμί. Δεν πακέτσε μια μέρα, ρε. Ό,τι μου πει Φέη. Τώρα θα κάνουμε τηλεόραση. Να σου πω, όταν τρως πάρα πολύ υδατά άνθρακα σε μια μέρα κρατάς νερά. Μπορεί να βάλεις και ένα κιλό. Όλο. Δημήτρη, κουράγιο, για τον κύριο Δημήτρη, για τον κύριο Δημήτρη, να το αφιερώσουμε. Όχι, Δημήτρη, όχι. Βλέπει. Όχι. Μπράβο, Δημήτρη! Τα γόνα δεν φέρνει, Δημήτρη. Για κάτω λίγο πάλι. Το κάνεις ωραία. Δεν έσταξε τίποτα. Αυτό είναι ότι... Για κάτω λίγο, θα έχεις τα γόνα. Κάτω λίγο αυτό. Μπορεί να μου βγει όμως. Κάτω. Με το άλλο χέρι. Θα φέρει τη βροχή. Ωραία, ήταν. Τι ωραία που το έκοψες, βρε Μέρι. Εντάξει, έμεινε λίγο.
Μπορώ να έχω λίγο καφέ. Α, έχει το δικό μου και δεν έχει μαγικά. Όχι. Του Λιάγκα που είναι. Ναι, γι' αυτό όχι τόσο με τα 0-1. Πάρα πάνω ζάχαρη. Συγγνώμη, εσείς δεν καταλάβατε τίποτα. Ως προς. Ήταν λίγο βαρύ εμένα μου είπανε. Α, πολύ γλυκό. Τι να καταλάβω. Ένα πυρούνι δώσουν. Βλέπω το ασώδιο να έρχεται τώρα. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, ρε Γιώργο. Απλά είναι για λίγο. Γιατί ρε, Άκη, να είμαστε δίκαιοι να πούμε. Ναι. Πρέπει να δοκιμάσω όμως. Θα δοκιμάσω, αλλά με έχουν επηρεάσει. Προκαταβάλλει. Άκη θα έκανε τα τουάζανε τα ψιμπακλαβά. Επειδή είμαστε σε φάση. Τα στρώματα εννοείς. Ναι. Αλλά ξέρεις. Ήταν ωραίο. Μια και γεωγραφία. Κάνουμε παράλληλες εκπομπές, παιδιά. Σε παράλληλα κανάλια και παράλληλα σύμπαντα. Εκεί δεν είναι άλλα πράγματα. Είναι, δεν είναι άλλα. Εκεί είναι η ιδέα σας. Αλλά ωραία. Κάνε σουσού. Κάνε σουσού. Αυτό είναι το δικό σου. Κορίτσια, δεν γίνεται τώρα καλά, εντάξει. Τι άλλα. Όχι, πολύ ωραίο. Νόμιζα ότι γύρισε το μάτι. Πολύ ωραίο, λέει, φύγε, έφυγε. Όπα, βάλανε τη μουσική. Παιδιά, το σώτο 5. Και με ροζ μαχαίρι κόβει όμως. Τι βρε Γιώργο. Είναι μικρό. Ξέρω τι έφαγες πέρσι το καλοκαίρι. Γιατί έφτιαξε την πάντσα. Δεν μπορώ που βουτάει πάνε φορά. Έβαλε τη μύτη. Την αποστηρώνει πριν. Μην κάνετε, μην κάνετε. Γιώργο, Είναι έτσι η φάση. Έτσι γίνει μια κεραγή. Δεν τα ακούς. Γιώργο, κουτάλες. Ρε Γιώργο, τι είναι αυτό το σερβίτσιο. Μα εμένα μου αρέσει. Τα κοιτάρεσαι. Μία λέξη. Τα κοιτάρεσαι. Μου θυμίζει λίγο σάμαλι. Λίγο ραβανί. Λίγο απ' όλα. Γιωργάκη. Εντάξει. Έλα, Δημητρό. Όχι, πολύ γλυκό. Έλα, Γιωργάκη. Λοιπόν, ελάτε μπροστά και οι τρεις. Και η Φωτεινή, και η Μαρία και η Μαρία. Λοιπόν, έχετε αγωνία. Εντάξει. Θέλετε να δοκιμάσετε μετά η μία από την άλλη. Για να δείτε αν θα είναι δική η βαθμολογία μας. Θα το κάνουμε μετά, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε να βαθμολογήσουμε καταρχήν τη Φωτεινή Κωνσταντοπούλου που μας έκανε την καρυδόπιτα. Σοκολατόπιτα, ναι, sorry. Αλεσάνδρο. Αλεσάνδρο. Κύριε τα πιάτα, η Μαρία αναγκάστηκε να πάρει το σειρά το πιπρέ. Τι πρέπει να κάνουμε. Αλεσάνδρο. Αλεσάνδρο. Θα δοκιμάσουμε μία την άλλη, εντάξει, μετά, μετά. Λοιπόν, πάμε, Μέρη, κρίνουμε τη Φωτεινή. Τι πρέπει να κάνεις. Φωτεινή για πάρα πολλούς λόγους. Θα μαγαρίσουν όλοι. Ρε παιδιά, εντάξει, θα ξεκινάμε έτσι. Πάρα, εντάξει, για όνομα σου. Φταίγω. Με 10, ρε Μέρη. Το πρώτο. Ω. Δημήτρη. Πάρα πολύ καλή. Οκτώ! Ωραίο, είναι γούστα, ρε παιδιά! Στο δημοτικό δεν γεωγραφεί 8! Είναι γούστα, τέλος! Το μόνο 8, όλο δεκάρια! Μπράβο, Φέι! Μπράβο! Παιδιά, για να δούμε! Είναι μπουκιά και βαθμός! Έλα! Ωχ, παιδιά, δεν το έχετε ξαναδεί αυτό, ε! Παιδιά! Μάλλον τους έβαλε όλους μαζί στην πρώτη. Είναι ο μεγαλύτερος βαθμός που έχω βάλει από την αρχή της σεζόν. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, από την ταξίδι θα μου αφήσει εμένα όλο το πιάτο μετά, έτσι. Και εγώ το πιάτο θα το πάρω και μην θα σας αφήσω. Πόσο έβαλε ο Άκης? 9. Μπράβο. Σύνολο λοιπόν 46 για τη Φωτεινή. Πάμε τώρα στην Μαρία με τα σοκολατάκια της. Μαρία, εύκολα 9. Ρε παιδιά. Δημήτρη, βάλω τι θες. Τι ξέρουμε, έχει πιάσει... Πω, γκρίνια. Για αντίδραση. Μην πεις τι σε πιάσε. Ναι. Για το έχουμε καταλάβει. Εμείς το έχουμε καταλάβει. Παιδιά, αυτό με είχε. Έχει μπει ο Ιάγκας μέσα στον Ουγγαρέζο. Κάτι έχει γίνει. Δεν μ' αρέσουν οι... Να κάνουμε εξορκισμό για να το βγει, παιδιά. Παιδιά, είμαι ο Γιώργο, ο Δημήτρης είμαι. Και έγινε. Μα πού είναι ρε παιδιά τα μύτρα. Το ασώδιο. Θα τρελαθούν. Τρώω και δεν κορτένω ρε παιδί μου. Δεν κάνεις το ρούπα καλύτερα. Ναι, όντως. Πάμε, Φέι, έλα. Αχα. Έλα ρε Φέι. Σοκολάτα.
Συγκλονιστικό σου. Παιδιά, είμαστε στην ώρα του Μέγκα, σας θυμίζω. Εντάξει, μωρέ. Καλή καρδιά, ρε Γιώργο. Αμετροέπεια. Όλοι ένα μέτρο γης. Μπράβο, Φέιλ. Εντάξει, παιδιά, για όμορφη. Την έχετε πετύχει στις κάλεσεις τώρα, γι' αυτό. Το τελικό γιώργο. Σήμερα, θα σου πω κάτι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ σήμερα θα βαθμολογήσω όχι βάσει της αξίας των γλυκών. Μπορεί να είναι εξαιρετικά τα σοκολατάκια. Θα βαθμολογήσω βάση αυτό που εμένα ο ουρανίσκος μου μ' αρέσει. Και έχει φάει πολύ σοκολάτα. Και έχω φάει στη ζωή μου άπειρη σοκολάτα. Θέλω να πω να εξομολογηθώ, φαίνεται εξάλλου. Ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς σοκολάτα, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς φαγητό. Η σοκολάτα είναι στη ζωή μου καθημερινά. Λοιπόν. Συγκινητική. Εμένα δεν μ' αρέσει. Το σίκο. Το σίκο καθόλου. Όχ. Δεν ξέρει τι χάνει. Μπορεί να είναι εξαιρετικά, μπορεί να είναι καλύτερα από το πρώτο. Αλλά εμένα δεν μ' αρέσει το σίκο. Έπεσα στην περίπτωση. Τι έβαλε, παιδιά. Εντάξει. Εγώ ένα το 3 σε κάποια φάση. Δεν βάζω 3. Σε σοκολάτα δεν βάζω 3 ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό για τη σοκολάτα. Εγώ να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνει αυτό που έκανε. Εγώ το καταλαβαίνω. Μπράβο, ήταν καταπληκτικό και εμένα δεν μου αρέσει το σίκο. Άμα δεν είχε σίκο, σίγουρα θα έβαζα περισσότερο. Τι σου ονομάζεται, σε βρεβέ. 39 βαθμού για τη Μαρία. Είναι 8. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που έχει κάνει. Βέβαια, γιατί έχει πολλά υλικά. Λοιπόν. Και πάμε να κρίνουμε και την τρίτη Μαρία μας. Παιδιά, έχω γκώσει, Μαρία. Θα βάλω 7, ήταν πάρα πάρα πολύ γλυκό. Φοβερή σορτάρα φοράς. Βάλε βαθμό. Ναι. Να δω τι θα βάλεις εδώ τώρα. Ο μικρότερος βαθμός που βάλει μέρη ποτέ. Συγκλονιστική σοκολατόπιτα. Ορίστε. Γενικά στην έκανα τίποτα δεν σ' άρεσε σήμερα. 8 και 7 έχεις βάλει. Και εγώ 7 θα βάλω. Δεν μου αρέσουν τα γλυκά. Ήτανε πολύ γλυκό. Πολύ. Κάτι έγινε. Μείον 5. Παιδιά, μπορείτε να του φέρετε απλά μια υπογραφή θα βάλει. Θα υπογράψω που το τσέκαρε. Δεν θα βάλω πολύ κακό σταθμό. Γιατί έχει το δέντρο σοκολάτα. Εντάξει, εντάξει. Έπρεπε να βάλεις. Η σοκολάτα ήταν πολύ ωραία από πάνω. Απλώς το σιρόπι ήταν πιο πολύ κοινωνικό για μένα. Η σοκολάτα ήταν πολύ ωραία. Εγώ θα βάλω 9. Εμένα μου άρεσε. Αλήθεια. Εμένα μου άρεσε γιατί άμα τρώγατε μπακλαβάδο, το ίδιο γλυκό δεν θα ήταν μπακλαβάδο. Ναι, αλλά από πάνω το κλείνεις με τη σοκολάτα τον μπακλαβάδο. Το κάνεις πιο μελημένο. Κοίταξε, αυτό μου είπε και η Μαρία. Ότι η καρυδόπιτα πρέπει να είναι τόσο γλυκιά. Αυτό το γλυκό. Πρέπει να είναι τόσο δυνατό αυτό, μπορεί δεν να μου είπες. Πολύ. Λοιπόν, 35 βαθμούς για τη Μαρία και θέλω να ανακοινώσω ότι νομίζω δίκαια νικήτρια σήμερα είναι η Φωτεινή Κωνσταντοπούλου! Μπράβο, Φωτεινή! Τέλει Μαρία Θωμάκη, τέλει Μαρία Καραγιώργους. Καρδιά και στις τρεις. Το παλκοσένικο σπρώσιο. Συγχαρητήρια και στις τρεις. Κάνε ό,τι μοντάρω γιατί δεν τα κάνω. Δεν έχω δώσει ακόμα δώρα. Κάτσε, Γιώργο. Κάτσε, παιδιά, συγγνώμη. Παιδιά, κάντε συνεχίσει την εκπομπή. Κάτσε, γιατί θα αρπίξω κοράκια, μετά δεν θα προλάβω τίποτα να πάω. Ακρίδα έπεσε. Πάει να βρει πιατάκι να βάλει το βερτικό. Παιδιά, η Φέη δεν έχει τσέπη. Για να δούμε τι θα δώσει. Σήμερα όντω δεν είχα. Χριστινάκη, είσαι νικήτρια. Μπράβο. Χριστινάκη, έχει σχέση. Φωτεινή. Δεν πειράζει. Μα φωνάζεις τόσο πολύ. Φωτεινή, έχει σχέση. Με όποιον θε. Κακός ακούω. Με όποιον τέλος πάντων θέλεις ή μια φίλη σου. Τι θα δώσει, παιδιά. Δεν μπορεί. Δύο για δύο άτομα να δώσει κάτι. Θα σου κάνουμε δώρο αξίας. Τι,